Ρώσοι σκοπευτές εκτελούν καθημερινά Ουκρανούς που διασχίζουν το Δνίπερο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λοιπόν δήλωσε πως εχθρικοί σαμποτέρ και αναγνωριστικές ομάδες που προσπαθούν να περάσουν στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνίπερου στην περιοχή της Χερσόνας εξουδετερώνονται καθημερινά από ελεύθερους σκοπευτές. Ζεύγοι ελεύθερων σκοπευτών καθημερινά εξουδετερώνουν σαμποτέρ και αναγνωριστικές ομάδες που πραγματοποιούν ανεπιτυχείς προσπάθειες να διασχίσουν σε μικρές ομάδες τον ποταμό Δνίπερο για να φτάσουν στην αριστερή του όχθη, γράφει η αναφορά. Ένας Ρώσος ελεύθερος σκοπευτής με το ψευδώνυμο Spectre αποκάλυψε κάποιες λεπτομέρειες για την δουλειά του. Ανέφερε πως οι Ρώσοι μαχητές χρησιμοποιούν τη φέκια τύπου MT-566 και ASVK συνζώνη των σειράξεων. Διαλέγουμε πάντα όπλα κατάλληλα για την αποστολή. Αυτό το όπλο είναι το MT-566 με θερμικό στόχαστρο. Ένας σύντροφος πάντα σε ακολουθεί με ένα όπλο μεγαλύτερου διαμετρήματος για να χτυπήσει τον εχθρό όσο επιστοχωρεί, αφού το όπλο αυτό είναι αποτελεσματικό στα 800 μέτρα. Είναι πιθανό να καταστήλουμε τον εχθρό με ταχεία πυρά όταν οπισθοχωρεί και το βράδυ μπορείς να εργαστείς με αυτό, είναι ένα πολύ βολικό τυφέκιο, φαίνεται να εξηγεί. Ο Spectre πρόσθεσε πως οι ελεύθεροι σκοπευτές πηγαίνουν στο σημείο πυρός χωρίς ακίδια και βαρύ εξοπλισμό. Η πιο σημαντική στόχη, σύμφωνα με τον μαχητή, είναι ο εχθρικός ανιχνευτής και ο διοικητής. Το βίντεο της Zvezda δείχνει πως ένας Ρώσος ελεύθερος σκοπευτής και ένας Ρώσος ανιχνευτής διαλέγουν το ιδανικότερο σημείο για να εκτοξεύσουν πυρά. Όταν πυροβολούν, παράγοντες όπως η κατεύθυνση του ανέμου και η απόσταση από τον στόχο είναι κρίσιμοι για τους ίδιους. Ο ανιχνευτής εντοπίζει τον στόχο και ο ελεύθερος σκοπευτής τον εκτελεί. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.